και να ορθώνεται ως κόσμημα και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή που έχει συνδεθεί αναπόσπαστα με την ύπαρξη και την πορεία της. Αυτό το αυτονόητο πέρασε από πάρα πολλές συμπληγάδες πριν βρει το δρόμο της ολοκλήρωσης. Πέρασε από το δρόμο της γραφειοκρατικής αβελτηρίας για την οριοθέτηση του οικοπαίδου που θα κατασκευαστεί το ίδιο το γήπεδο. Πέρασε από το δρόμο της καχυποψίας για το εύρος των παρεμβάσεων που θα γίνουν στον χώρο του οικοπαίδου. Πέρασε και περνά από το δρόμο της στήρας πολιτικής εκμετάλλευσης από όλους όσους έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως πρόοδο τη στασιμότητα και ως πρόταση την παντελή έλλειψη ουσιαστικών θέσεων προκειμένου να κερδίσουν πρόσκαιρες εντυπώσεις, θυσιάζοντας όμως την ουσία και την κοινή λογική. Πέρασε από το δρόμο της αποψήλωσης των κάθε λογής εμποδίων που όρθωναν οι γνωστοί επαναστάτες χωρίς αιτία, που ως σύγχρονοι Δον Κιχώτες βλέπουν και μάχονται διαρκώς φανταστικούς εχθρούς που οι ίδιοι τους επινοούν στο όνομα μιας δικής τους εικονικής κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να κατασκευάσει γήπεδο σε διάφορους προτινόμενους χώρους. Την δυνατότητα αυτή και την είχε και την έχει ασφαλώς. Δεν είναι όμως κανένας από αυτούς ο δικός της χώρος. Ο χώρος που συνδέεται άρρηκτα με τον πυρήνα της ύπαρξής της, με την ιστορική της αθλητική διαδρομή, με αυτό που ονομάζουμε σπίτι μας. Και το σπίτι της ΑΕΚ είναι η Νέα Φιλαδέλφεια, κανένα άλλο. Είναι το σπίτι που παραχωρήθηκε σε αυτήν ήδη από το 1929 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Είναι το σπίτι μέσα στο οποίο έγραψαν ιστορία γενιές και γενιές μεγάλων αθλητικών προσωπικότητων όπως ο Νεκρεπόντης, ο Δελαβίνιας, ο Νεστορίδης, ο Παπαϊωάννου, ο Αρδίζογλου, ο Μαύρος, ο Μανολάς και τόσοι άλλοι. Είναι το σπίτι που μετάλλαξε τις πικρές αναμνήσεις προσφυγιάς σε περηφάνεια για χιλιάδες κόσμου, που ένωσε τα όνειρά τους σε μια κοινή συνισταμένη. Το σπίτι που κρατά ζωντανή τη μνήμη των χαμένων πατρίδων. Δεν είναι τυχαίο που το όνομά του άλλωστε θα είναι Άγια Σοφιά. Τι εμπόδιζε λοιπόν αυτό το αυτονόητο? Τι εμπόδιζε την ΑΕΚ να πραγματοποιήσει το δικό της όνειρο και μάλιστα σε ένα οικόπεδο δικής της ιδιοκτησίας? Η απουσία της ευρείας απαραίτητης πολιτικής συνένεσης και κυρίαρχα η διαρκής παλινδρομήσης του ΣΥΡΙΖΑ που ναρκοθέτησαν αυτή την προσπάθεια και πότισαν με σύγχυση και παραπληροφόρηση την ελληνική κοινωνία και ειδικότερα τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Μιλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που θα ήταν δίθεν ιδιοκτήτες του γηπέδου. Αυτό ασφαλώς είναι απόλυτα αναλυθές και αστείο. Ούτε η ΠΑΕ, ούτε κάποια ιδιωτική εταιρεία θα είναι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου. Το γήπεδο θα ανήκει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Επειδή όμως είναι γνωστό ότι το γήπεδο δεν μπορεί να κατασκευαστεί ούτε από την ερασιτεχνική ούτε από το κράτος, ιδρύθηκε για το συγκεκριμένο λόγο μια εταιρεία λαϊκής βάσης, η Δικέφαλος 1924, χωρίς μεγάλο μέτοχο, με αποκλειστικό σκοπό να τρέξει το ζήτημα του γηπέδου. Διαφωνούσε με την παραχώρηση από το Δήμο ενός επιπλέον χώρου 2,4 στρέμματα σε σχέση με το προηγούμενο κατεδαφιστέν γήπεδο Νίκος Γκούμας, ο οποίος θα επιτρέπει την κατασκευή ενός γηπέδου με όλες τις προδιαγραφές που επιβάλλει η UEFA. Όμως η μη παραχώρηση αυτού του χώρου από το Δήμο θα περιορίσει την ΑΕΚ αυστηρά στο υπάρχον οικόπεδο και θα οδηγήσει στην κατασκευή ενός πολύ μικρού γηπέδου, το οποίο δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ενός γηπέδου που κανείς δεν θα θέλει να το χρηματοδοτήσει, ενός γηπέδου που σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να στεγάσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες ενός συλλόγου με το ειδικό βάρος και τις φιλοδοξίες της ΑΕΚ. Τα επιχειρήματά τους σε όλα, δίθεν φυσιολατρικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες για υποβάθμιση του άλσους από το κόψιμο μικρού αριθμού δέντρων, όταν είναι γνωστό ότι το άλσος είναι ήδη υποβαθμισμένο και τραγικά εγκαταλελειμμένο, με παράνομες όσο και παντελώς αναξιοποιητές κατασκευές μέσα σε αυτό, ενώ η δέσμευση της ΑΕΚ είναι η αξιοποίηση και η ανάδειξη του χώρου με τη φύτευση 5.000 δέντρων και φυτών μέσω της κατασκευής του γηπέδου. Την ίδια βέβαια ευαισθησία δεν την έδειξαν όταν το 1991 κόπηκαν 1.200 δέντρα από το άλσος. Τώρα τη δείχνουν για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Ακριβή στα πίτουρα, φθηνή στα αλεύρι, όπως λέει ο λαός μας. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το νέο γήπεδο και οι χώροι του θα αποτελούν και ένα κέντρο πολιτισμού, μαγνήτη για την νεολαία και την κοινωνία, όχι μόνο ολόκληρου του ιστού της πρωτεύουσας, αλλά και όλης της Ελλάδος, δίνοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας πλειάδας εκδηλώσεων πάσης φύσεως,
με προεξάρχον το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, φόρο τιμής και αφετηρία μνήμης και διδαχής ενός παραμελημένου όσο και πολύτιμου κομματιού της ιστορίας του έθνους μας, που μετά την καταστροφή ρίζωσε και άνθησε στη Μητροπολιτική Πατρίδα. Αυτό το μεγαλεπίβολο όσο και απόλυτα αναγκαίο έργο κανείς δεν δικαιούται να το εμποδίσει. Ειδικά όταν όλα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όταν όλα γίνονται με απόλυτη διαφάνεια. Και πολύ περισσότερο όταν σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για την πατρίδα και τους πολίτες η κατασκευή του νέου γηπέδου θα δημιουργήσει καινούργιες θέσεις εργασίας, υπολογίζονται στις 2.000, οι οποίες θα αποτελέσουν τεράστια ανάσα για την περιοχή. Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Τα πράγματα πλέον είναι απλά και θα κριθεί καθένας όχι από τις προθέσεις του, αλλά από τις πράξεις του. Αν η νέα Περιφερειάρχης Αττικής θέλει να αλλάξει το βιολί και δεν θέλει να υλοποιήσει την απόφαση της Περιφέρειας για τον κονδύλι των 20 εκατομμυρίων, ή αν ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας δεν σταθεί εμπράκτος συνοδοιπόρος στο δίκαιο αίτημα της ΑΕΚ, τότε οι ευθύνες θα έχουν και όνομα και διεύθυνση. Και το όνομα θα είναι ΣΥΡΙΖΑ και η διεύθυνση θα είναι Κουμουνδούρου. Τα ανέξοδα όχι έφτασαν επιτέλους στο τέλος τους. Τώρα ήρθε η ώρα για να αρχίσει να γράφεται ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία της ΑΕΚ, ακόμα πιο ελπιδοφόρο, ακόμα πιο λαμπρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Αυλώνη, του έχει το λόγο.